ότι μέσα στον ερχόμενο μήνα θα δημοπρατηθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, είπε σήμερα από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μιλώντας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα αίτημα του οποίου η υλοποίηση έχει καθυστερήσει πολύ, αλλά που όταν ολοκληρωθεί θα είναι αντάξιο της πόλης και της σημασίας της. Το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα δημοπρατηθεί τον ερχόμενο μήνα. Άρα κλείνει μια μακρά περίοδος. Έχει καθυστερήσει, είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων ήρθε η ώρα και στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα έχει το Ηράκλειο ένα δικαστικό μέγαρο αντάξιο της πόλης και της Κρήτης. Ο κύριος Φλωρίδης πάντως φάνηκε απογοητευμένος από το χώρο που απονέμεται τώρα η δικαιοσύνη. Η ξενάγηση στο χώρο ήταν αποκαρδιωτική, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εξηγεί ότι άμεσα θα πρέπει να τρέξουν έργα ευπρεπισμού αλλά και ψηφιακής αναβάθμισης της υποδομής του. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Είπαμε να κάνουμε γρήγορα κάποιες παρεμβάσεις ευπρεπισμού εσωτερικά για να είναι έτσι πιο αξιοπρεπείς οι χώροι και να βοηθήσουμε λίγο και την ψηφιακή του υποδομή όσον αφορά δηλαδή τις τεχνολογικές του λειτουργίες και αυτά πιστεύω ίσως την άλλη εβδομάδα να εγκρίνουμε κάποια χρήματα να γίνουν. Πάντως ο Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για ένα συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης με επίκεντρο τη διαμόρφωση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας που ίσως από την ερχόμενη εβδομάδα, όπως εξήγησε, μπει σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την είσοδο της δικαιοσύνης σε μια άλλη εποχή. Είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για την είσοδο της δικαιοσύνης σε μια άλλη εποχή. Θα βοηθήσει αυτό και η ψηφιακή εξέλιξη και μια σειρά από αλλαγές οι οποίες θα καταστήσουν πιο λειτουργική γενικά την δικαιοδοτική λειτουργία της χώρας. Ο κύριος Φλωρίδης πάντως δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γενικευμένη, όπως τόνισε, αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει ατιμορρησία και ότι στόχος, όπως τόνισε, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο η ποινική νομοθεσία να δρά αποτρεπτικά. Υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ατιμορρησίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι μια κατάσταση που εξελίχθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να έχεις καμία συνέπεια. Αυτό νομίζω σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να περιορίζεται για να υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία που τώρα δεν υπάρχει.